Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Για όσους είστε καινούργοι στην παρέα μας, είμαι η Αναστασία. Παρατήρησα έτσι στα προηγούμενα βίντεο ότι δείξατε πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά άλλα καλοπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου και θέλω τώρα σήμερα να σας δείξω μία άλλη πολύ μεγάλη οικογένεια, τις πεπερόμιες. Οι πεπερόμιες είναι μία πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια η οποία αποτελείται από πολύ διαφορετικά μεταξύ τους φυτά. Είναι ας πούμε κάτι σαν τις ορχιδές. Όταν λέμε ορχιδές εννοούμε μία τεράστια οικογένεια φυτών, όμως μέσα σε αυτή υπάρχουν γέννη και είδη τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους, έτσι και η καλλιέργειά τους, η φροντίδα τους δεν είναι ίδια. Το ίδιο ακριβώς μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει και με τις πεπερόμιες, οπότε εδώ θα σας δείξω ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Εδώ τώρα έτσι μπροστά σας βλέπετε δύο από αυτές που έχω στη συλλογή μου, υπήρχε και μία τρίτη, θα σας τη βάλω πάνω δεξιά για να τη δείτε ποια είναι. Την έχω αποσύρει και θέλω να την αντικαταστήσω, την είχα πάρα πολλά χρόνια, αλλά το φυτό κουράστηκε γιατί είχε κάποιες αδυναμίες, θα τα συζητήσουμε αυτά στη συνέχεια, αλλά έχω τώρα εδώ μπροστά μου αυτές τις δύο, τις οποίες θα σας τις συστήσω στη λεπτομέρεια, οι οποίες είναι στη συλλογή μου περίπου ένα χρόνο. Εδώ τώρα μπροστά σας έχετε το καρτελάκι της και όπως παρατηρείτε έχει δύο ονόματα, το Napoli Nights και το Peperomia Carperata. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε ότι το Napoli Nights είναι ένα καθαρά έτσι εμπορικό όνομα και σε ό,τι αφορά το δεύτερο νομίζω ότι αυτή είναι η επιστημονική της ονομασία. Πέρα από το γεγονός ότι δεν θυμάμαι ποτέ τα ονόματα, έτσι δεν είμαι καλή με αυτά και αυτός είναι ο λόγος που έχω κρατήσει αυτό το ταμπελάκι, ο άλλος λόγος είναι ότι οι πεπερόμιες αυτής της εταιρείας, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εταιρείες που κάνουν έτσι την παραγωγή και έρχεται η εισαγωγή στη χώρα μας, έτσι δεν καλλιεργεί κάποιος αυτά τα φυτά στην Ελλάδα. Ο λόγος λοιπόν που έχω κρατήσει το καρτελάκι είναι ότι εδώ έχω αυτό το, όπως γνωρίζετε, η πιο παλή, πάρα πολύ χρήσιμο ξυλάκι, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να ελέγχω πότε το φυτό μου διψάει και να το ποτίζω. Θα σας βάλω πάνω δεξιά το σχετικό βίντεο για όσους δεν γνωρίζετε αυτό τον τρόπο ελέγχου της υγρασίας στο υπόστρωμα των φυτών σας, έτσι για να το συμβουλευτείτε. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι αυτό το ξύλο είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ σκληρό, δεν σαπίζει, οπότε το κρατάω ακόμα δηλαδή και αν σας χαλάσει το φυτό, είναι ένα πάρα πολύ καλό ξυλαράκι το οποίο σας βοηθάει να ελέγχετε τα επίπεδα υγρασίας μέσα στο υπόστρωμα. Πάμε λοιπόν έτσι να σας συστήσω αυτή την όμορφη κούκλα στη λεπτομέρεια. Θα σας έλεγα έτσι πάρα πολύ γενικά ότι είναι ένα φυτό μέτριας δυσκολίας και η δυσκολία της έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν αντέχει πάρα πολύ στη ζέστη. Δηλαδή το καλοκαίρι λίγο θα σας ορίσει με το πότισμα, από την άλλη όμως αν την υπερποτίζετε σαπίζει αυτούς εδώ τους βλαστούς που βλέπετε, οι οποίοι είναι πάρα πολύ λεπτοί και ευαίσθητοι. Όταν δηλαδή πάρουν περισσότερο νερό αρχίζουν και σαπίζουν, εάν πάλι πάρουν λιγότερο νερό τότε συμβαίνει περίπου αυτό που βλέπετε που εδώ είναι για άλλη αιτία, χαλαρώνει έτσι το φυτό και δείχνει ότι διψάει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κρατήσετε για τη συγκεκριμένη πεπερόμια, την Napoli Nights, και πραγματικά δεν ξέρω από πού έχει προκύψει η ονομασία της, είναι ότι είναι έτσι λίγο δυσκολούτσικη ως προς το πότισμα. Λίγο θα σας δυσκολέψει μέχρι να βρείτε τις ισορροπίες, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα, γιατί δεν είναι ένα φυτό απαιτητικό σε φως, αλλά ούτε και σε φροντίδα γενικότερα. Σε ό,τι αφορά το φως, μια χαρά τα πάει σε ημισκιερές θέσεις, μπορείτε να τις δώσετε άπλετο φως αλλά όχι απευθείας έκθεση στον ήλιο. Αν έχει πολύ καλές συνθήκες φωτισμού, δηλαδή δυνατό φως χωρίς όμως να καίγεται το φυτό, θα επηρεαστεί πάρα πολύ το χρώμα των φύλων, θα είναι πιο ωραίο, θα είναι πιο έντονο, γενικά δηλαδή η χρωματική επιφάνεια των φύλων της επηρεάζεται από το φως. Νομίζω ότι εδώ μπορείτε να δείτε μέσα στο κοντινό το υπέροχο αυτό μεταλλιζέ πράσινο χρώμα που κάνει το φύλλο μέσα, έτσι έχει μια γυαλάδα, νομίζω ότι εδώ κάπως τη βλέπετε καλύτερα και γενικά μπορείτε να καταλάβετε από τη δομή του ότι είναι ένα φύλλο το οποίο κρατάει, είναι αρκετά σκληρό
ποσοστά υγρασίας. Από τη στιγμή όμως που τα χάσει, δηλαδή την αφήσουμε για αρκετό καιρό απότιστη, έτσι το φυτό θα λιποθυμήσει, όπως λέμε εμείς της Κυπουρικής. Αν όμως ποτίσετε άμεσα και δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά, όλα θα γίνουν όπως ήταν πριν. Μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές τους καλοκαιρινούς μήνες. Μπορεί στη διαδικασία αυτή να τις πέσουν κάποια φυλλαράκια, γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο και πρέπει να είστε προσεκτικοί. Τώρα, αναφορικά με τη λίπανση, θέλω να σας πω ότι στο φυτό αυτό έβαζα τα υπολείμματα από το λίπασμα που έδινα στις ορχιδέες. Αν όμως θέλει κανείς να είναι σωστός, την περίοδο της ανάπτυξής της θέλει ένα λίπασμα πλούσιο σε άζωτο, έτσι, γιατί είναι κυρίως ένα πράσινο φυτό με αρκετά μεγάλη φυλική επιφάνεια. Βγάζει άνθη, τα οποία φυσικά δεν επηρεάζονται από τη λίπανση. Θα σας βάλω μια φωτογραφία πάνω δεξιά. Είναι έτσι και αυτά τα μπαστούνάκια που βλέπετε, τα οποία σαν άνθος είναι κοινά στις διαφορετικές ποικιλίες αυτής της μεγάλης οικογένειας. Δεν είναι κάτι το φοβερό, είναι πάρα πολύ χαριτωμένα και στη λογική αυτή προτείνω ότι κάποια περίοδο, εκεί την άνοιξη που εμφανίζονται αυτά, ίσως ένα 20-20-20, ένα ισορροπημένο δηλαδή λίπασμα, να είναι καλύτερη επιλογή. Αλλά γενικά, επειδή εγώ δεν τρελαίνομαι ούτε έχω το χρόνο να κάνω έτσι τόσο λεπτομερή και απαιτητική λίπανση, δίνω ό,τι παίρνουν και οι ορχιδέες μου, που πάνω κάτω έχουν τις ίδιες ανάγκες. Γενικά, όλα αυτού του τύπου τα φυτά εσωτερικού χώρου, θέλω να θυμάστε ότι μεγαλουργούν κάτω από δύο βασικές συνθήκες. Φως, δυνατό φως, φως ημέρας, ανατολικό φως, όχι απευθείας έκθεση στον ήλιο, έτσι. Και μία τυπική λίπανση, κυρίως με λιπάσματα πλούσια σε άζωτο, καθώς, όπως είπα και πριν, έχουν μεγάλη φυλική επιφάνεια και είναι κάτι που χρειάζονται πολύ περισσότερο, εάν είναι να σας δώσουν ανθοφορία, πλούσια ανθοφορία. Αυτή τη δουλειά κυρίως θα σας την κάνει ο σωστός φωτισμός. Αυτή εδώ είναι και η αρχική της γλάστρα, δεν την έχω μεταφυτεύσει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Είναι φυτό το οποίο δεν κάνει έτσι πολύ πλούσιο ριζικό σύστημα ώστε να χρειάζεται αλλαγή συχνή στη γλάστρα του. Μια χαρά είναι εδώ για το μέγεθός της. Μπορεί πιθανώς, επειδή ποτίζουμε πιο συχνά το καλοκαίρι, να χρειαστεί κάποιος να προσθέσει λίγο χώμα στην επιφάνεια της γλάστρας, αλλά αυτό το φυτό μια χαρά είναι σε ό,τι αφορά το μέγεθός του και το συγκεκριμένο γλαστράκι. Θα σας βάλω πάνω δεξιά να δείτε και το τελευταίο βίντεο όσοι το έχετε χάσει, που εξηγώ γενικά πώς μπορείτε να επιλέξετε το σωστό μέγεθος, όχι μόνο για τις ορχιδέες, για κάθε φυτό, και ό,τι λέω εκεί ισχύει και για τα συγκεκριμένα φυτά εδώ. Πολύ καλή αποστράγγιση, εξαιρετικό αρισμό πάντα θέλουμε σε όλα τα φυτά, αυτό είναι ένας γενικός κανόνας, εξού εδώ και το πύλινο έτσι κασπό, που επί της ουσίας είναι γλάστρα, αλλά δεν έχει σημασία, έχει και τρύπες και από κάτω όπως βλέπετε και στο πλάι, οπότε αυτό βοηθάει το νερό να φεύγει, να εξατμίζεται, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όπου δεν θέλουμε πραγματικά να μουσκεύει το υπόστρωμα του συγκεκριμένου φυτού. Πάμε έτσι τώρα και στη δεύτερη της συλλογής μου, που θέλω να σας πω ότι αυτή είναι η πιο αγαπημένη μου, για ένα και μόνο λόγο ότι είναι η πιο σκληρή από όσες μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει. Εδώ τώρα βλέπετε και την ονομασία, βλέπετε και έτσι και το, πώς το λένε, το εμπορικό όνομα και το επιστημονικό, εάν επιλέξετε έτσι να τη βάλετε στη συλλογή σας. Δεν έχετε παρά να γκουγκλάρετε αυτά τα ονόματα και θα σας εμφανιστούν χιλιάδες προμηθευτές από όπου μπορείτε να βρείτε τα συγκεκριμένα φυτά. Είναι πολύ εύκολο να τις βρείτε και σε έτσι λίγο ψαγμένα φυτόρια και ανθοπολία. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά τα φυτά γίνονται έτσι όλο και πιο δημοφιλή, οπότε τα βρίσκουμε πιο εύκολα στην τοπική αγορά, οπότε δεν χρειάζεται πραγματικά να μπαίνετε στη διαδικασία μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, αρκεί λίγο να το ψάξετε, να θυμάστε λίγο τα ονόματα και να τις έχετε κατά νου. Αυτή τώρα, όπως σας είπα και πριν, είναι η αγαπημένη μου, γιατί είναι απίστευτα εύκολη στο πότισμα. Δεν
θέλει πολύ νερό, ούτε και τους καλοκαιρινούς μήνες, αν την ξεχάσετε απότιστη, ούτε θα λιποθυμήσει, ούτε θα πάθει τίποτα. Τη συγκεκριμένη δεν την έχω δει ποτέ ανθισμένη, θέλω λίγο να το ψάξω, συγγνώμη τώρα που δεν το έχω κάνει, να δω αν ανθίζει και αυτή με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν σας έχω βάλει φωτογραφία πάνω δεξιά, σημαίνει ότι παραμένει ένα πράσινο φυτό, αλλά νομίζω ότι όλες ανθίζουν. Είναι πραγματικά εξαιρετική επιλογή, είναι πολύ φουντωτή, όσο μεγαλώνει δηλαδή ο όγκος της αυξάνεται, είναι ένα τέλειο φυτό για να το βάλει κανείς και στο γραφείο του ακόμα, μέσα στην κρεβατοκάμαρα, σε οποιαδήποτε γωνίτσα επιλέξετε. Η αξία της έτσι, η αισθητική που λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτή φυσικά αρέσκεται στο φως με τα τόσα πράσινα φύλλα, λίπασμα πλούσιο σε άζωτο, εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πράσινη φυλλική επιφάνεια και εδώ πάλι τα φύλλα, αν τα παρατηρήσετε, είναι σκληρά, που σημαίνει ένα πράγμα ότι αποθηκεύουν αρκετά μεγάλες ποσότητες νερού, οπότε το φυτό πραγματικά δεν χρειάζεται να το μουσκεύετε όλη την ώρα, ειδικά το χειμώνα, εγώ και στις 10 και στις 15 μέρες και τη συγκεκριμένη όπως και την άλλη τις ποτίζω με τη σύριγγα, γιατί δεν θέλουν έτσι να τις μουσκεύω, είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολα φυτά. Και αυτή εδώ είναι στην αρχική της γλάστρα, νομίζω ότι αυτή την άνοιξη θα χρειαστεί μεταφύτευση, γιατί μεγαλώνει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, η προηγούμενη που είδατε έχει την τάση εξαιτίας των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν με το πότισμα να χάσει φύλλα, ενώ ετούτη εδώ δεν χάνει τίποτα. Πρέπει απλώς να είσαστε λίγο προσεκτικοί με αυτήν στο κρύο, εκεί στους 15 βαθμούς έχω δει ότι ζορίζεται και μπορεί να μαυρίσει τις νέες της αναπτύξεις, κάτι που δεν συμβαίνει εδώ με αυτή την κυρία, η οποία είναι πιο ανθεκτική σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, αν θέλετε να έχετε τα φυτά σε χώρο που δεν υπάρχει θέρμανση. Συνοψίζοντας λοιπόν, πεπερόμοιες, έτσι μία πάρα πολύ όμορφη οικογένεια με τεράστια ποικιλία φυτών για να διαλέξει κανείς. Το θέμα φυσικά είναι τι βρίσκει στην ελληνική αγορά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η τιμή της θέλω να σας πω είναι μέτρια, ξεκινάει από τα 7-8 ευρώ και μπορεί να ανέβει πιο πάνω. Πάντα αυτό κυρίως έχει να κάνει με το μέγεθος του φυτού και φυσικά του προμήθευτη. Εκεί οι διαφορές είναι της τάξης του 2-3 ευρώ το πολύ. Αλλά γενικά το μέγεθος είναι ο καθοριστικός παράγοντας της τιμής της. Τούτη εδώ είναι λίγο πιο ζόρικη σε ό,τι αφορά το πότισμα, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, είναι όμως λίγο και πιο ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες, συγκριτικά με τη διπλανή εδώ που μαυρίζει φύλλα αν οι θερμοκρασίες πέσουν εκεί γύρω στους 15 βαθμούς και τα δύο φυτά αρέσκονται έτσι στο πολύ καλό φωτισμό, ωραίο πρωινό φως, ωραίο πρωινό ήλιο, από εκεί και πέρα αποφεύγουμε την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως, ειδικά τους μήνες από τον Απρίλιο έτσι μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως έχουμε καταντήσει εδώ πέρα ένα τεράστιο ατελείωτο καλοκαίρι. Εξαιρετική επιλογή και για επαγγελματικούς χώρους, έτσι όχι μόνο για το σπίτι μας, και πιστέψτε με, εξαιρετική επιλογή και για δώρο, ειδικά τούτη εδώ που είναι πάρα πολύ εύκολη, οπότε αν έχετε να πάτε κάπου που έτσι δεν το έχουν και πάρα πολύ με τα καλοπιστικά φυτά και ξεχνάνε να τα ποτίσουν, νομίζω ότι αυτή από τις δύο είναι η καλύτερη επιλογή και γενικά αν το ψάξετε λίγο στην αγορά θα δείτε ότι υπάρχουν αυτές που έχουν αυτού του τύπου περίπου τα φύλλα που είναι πιο δύσκολες και αυτές εδώ με την μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια, με τα πιο σκληρά φύλλα, που έτσι πολύ γενικά μπορώ να σας πω ότι είναι οι πιο εύκολες και μην ξεχνάτε να τις λιπαίνετε με πλούσιο σε άζωτο λίπασμα. Πραγματικά θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά στην ανάπτυξή του, συγγνώμη, συνδυαστικά πάντα με ένα περιβάλλον που έχει το σωστό φωτισμό. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το βίντεο για τα σχετικά αυτή τη φορά εύκολα φυτά εσωτερικού χώρου. Αν σας άρεσε τώρα τα γνωστά κάντε like και αν για πρώτη φορά πέσατε πάνω στο κανάλι μπορείτε να κάνετε subscribe πατώντας την καμπανούλα κάτω δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Τώρα αν είστε από αυτούς που έχουν επιλέξει να ενισχύσουν λίγο οικονομικά το κανάλι μπορείτε να κάνετε
εγγραφή πατώντας εδώ το κουμπάκι της συμμετοχής και με μία πολύ μικρή μηνιαία οικονομική επιβάρυνση να έχετε πρόσβαση σε κάποια προνόμια τα οποία αφορούν κυρίως εκπτώσεις από προμηθευτές που εμπορεύονται είτε ορχιδές είτε φυτά γενικότερα. Για τις προσφορές τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε από την καρτέλα της κοινότητας ακριβώς εδώ πατώντας το κουμπάκι δηλαδή όπου είναι όλες εκεί οι σχετικές κοινοποιήσεις. Αυτή την εποχή νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα προσφορά είναι αυτή της Green Mall η οποία έχει φέρει πάρα πολλά πράγματα και θα έρθουν κι άλλα και στη συνέχεια όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ορχιδές και τα φυτά αλλά και σε εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα φροντίδας. Η προσφορά έχει να κάνει με ένα 10% έκπτωσης για οτιδήποτε πάρετε και αυτό φυσικά θα ισχύει όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Φιλιά πολλά λοιπόν, να περνάτε καλά και θα τα πούμε τώρα πρώτε ο Θεός με νέο βίντεο την Κυριακή. Γεια!